Πετάνε το δίσκο. Αληθινός δίσκος. Εμπρός, Μπομπ. Δείξε σε αυτό το στραβάρι πώς ρίχνουμε το πιάτο με τη μουστάρδα. Καλά. Είστε ευπρόσδεκτοι να παίξετε μαζί μας. Θα περάσουμε τέλεια όλοι μαζί. Α, όχι, ευχαριστώ, Πλανκτόν. Και εμείς διασκεδάζουμε στο εταιρικό μας πικνίκ. Hey, Πλανκτόν, τι σκαρώνουν ο Σίμι και ο Τάλι? Απλώς οργανώνουν και άλλες δραστηριότητες. Τη μηχανή για μαλλί της γριάς, φρεσκοψημένα με ζεδάκια, τον τροχό της τύχης, μποτίλιες που τις χτυπάς και κερδίζεις βραβεία, το πιο συναρπαστικό τρενάκι, φριτέζα για λιχουδιές. Λιχουδιές! Και φυσικά τη βουτιά στο κουβά. Είδατε την ατμομηχανή? Άκουσε με καλά, Πλανκτόν. Οι πιστοί μου υπάλληλοι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να με εγκαταλείψουν για τα φτηνά σου δολώματα. Το βάζω ανάποδα. Όχι, καλά το βάζω. Τι έλεγες, Καβούρη? Ο κύριος Καβούρης έχει δίκιο. Μια χαρά περνάμε κι εμείς. Ελάτε, κύριε Καβούρη. Σπουγκαράκι, μου κλείνεις το φερμουάρ μου. Εμάς δεν μας χρειάζονται αυτά, κύριε Καβούρη. Ναι, ναι, βέβαια. Θέλετε να βάψω το πρόσωπό σας? Δεν ξέρω. Ωραία, λέω να σας κάνω φάντασμα. Νομίζω πως αυτή η μαγιονέζα έχει κόψει. Το φάντασμα της μαγιονέζας που έκοψε σπέρνει τον τρόμο. Ναι. Πώς σταματώ, έφτιαξες υπερβολικά πολύ μαλλί της γριάς. Θέλεις να πας να διασκεδάσεις κι εσύ εκεί πέρα με τον κύριο Καλαμάρι, Όχι, όχι βέβαια. Είσαι σίγουρος πως δεν το θέλεις? Κύριε Καβούρη, εγώ θα παραμείνω στο πικνίκ του τραγανού Κάβουρα. Είσαι σίγουρος? 100% κύριε Καβούρη. Καλά λοιπόν, φεύγω από εδώ, θα λέμε. Ναι. Ναι, νίκησα.